Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Κύριε Βουρεξάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και με την ευχή να είστε καλά. Το ελπίζω σε όλους, ξέρω εγώ. Δύσκολες εποχές, πολύ άγχος. Καλά είμαστε. Έτσι, αυτό μετράει. Δύσκολες οι εποχές, πολύ άγχος, αλλά το ζητούμενο είναι να είμαστε καλά για να μπορούμε να προχωράμε, να μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά. Τι είναι αυτό που ευελπιστείτε για το Ηράκλειο, θέτοντας υποψηφιότητα εκ νέου? Κοιτάξτε να δείτε, το Ηράκλειο είναι αυτή τη στιγμή η πρωτεύουσα της Κρήτης. Πραγματικά είναι πρόκληση να κάνουμε το Ηράκλειο μια πόλη μοντέρνα και άξια της ιστορίας της. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά ακόμα χρειάζεται πολλή δουλειά στην καθημερινότητα, πιστεύω εγώ, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια χρόνια προβλήματα που έχει το Ηράκλειο, που αφορούν το νερό, που τώρα τα τελευταία χρόνια είμαι εγώ υπεύθυνος, καθαριότητα, που βελτιώθηκε εμένα, αλλά ακόμα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να λέμε ότι η πόλη είναι μια πολύ καθαρή, το Ηράκλειο είναι μια πολύ καθαρή πόλη, και φυσικά να την αναδείξουμε σαν κέντρο προορισμού, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πόλεις παντού στην Ευρώπη με αυτά που έχει το Ηράκλειο: πολιτισμό, ιστορία, γνωσό, τα τείχη, κούλες και δεκάδες άλλα, να μην πω, το μουσείο του, δεκάδες πράγματα τα οποία έχει να δείξει. Μπορεί κάθε χειμώνα, καλοκαίρι, κάθε επισκέπτη να μπορεί να τα απολαύσει. Αν εσείς που είστε εκ των έσω, που ήσασταν και εκ των έσω στην παρούσα δημοτική αρχή, βάζετε μπροστά στην ατζέντα αυτά τα θέματα, φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι εμείς που είμαστε απ' έξω τα βλέπουμε αυτά τα θέματα ακόμα πιο μεγάλα, γιατί ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει δυσκολίες. Και βέβαια είναι αλήθεια, κύριε Βουρεξάκη, ότι δεν αντιλαμβάνεσαι και όταν είσαι απ' έξω αν δίνει ή δεν δίνει αγώνα ή μάχη εκείνος που είναι από μέσα. Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Δουλγεράκη. Ναι. Άλλη οπτική γωνία είναι του δημότη, την καθημερινότητα. Αλλιώς θα βλέπει αυτό που τα χειρίζεται τα θέματα από μέσα. Έχετε πολύ δίκιο αυτό το θέμα. Ακριβώς, είναι διαφορετικά. Άρα λοιπόν, στοχοθετείτε και λέτε, η καθημερινότητά μας πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερη. Τα βήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι ικανοποιητικά για το Ηράκλειο. Το σύνολο του Ηρακλείου, από το λιμάνι μέχρι την Καρκαδιώτη, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς, δεν είναι αρκετά, δεν είναι. Γίνονται έργα για το νερό, αλλά θέλουμε και το αποτέλεσμα. Γιατί πάντα, εγώ σαν μαθηματικός, δεν μετράει μόνο η προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι καλή. Θέλουμε όμως και το αποτέλεσμα. Να λέμε αύριο έχουμε νερό κάθε μέρα. Δεν έχουμε προβλήματα, εντάξει, κάποια ελάχιστα προβλήματα θα υπάρχουν πάντα, αλλά να λύσουμε τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν. Να μην έχει ο καθένας την αγωνία αύριο θα έχω νερό ή η πόλη είναι καθαρή, τους δρόμους που έχουμε, τις πολλές λακκούβες. Καταλαβαίνετε, να βελτιωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ το λέω που είμαι εκ των έσω και πραγματικά προσπάθησα, αλλά πραγματικά χρειάζεται ακόμα και άλλη προσπάθεια και το αποτέλεσμα που να μετράει. Να σας πω κάτι. Προσπάθεια, και καλά κάνετε και προσπαθείτε. Διότι όταν ψηφίζεσαι από τον κόσμο, γι' αυτό το λόγο σε επιλέγει, επειδή ξέρει ότι μπορεί να προσπαθήσεις πολύ περισσότερο, να υπερβάλλεις σε αυτό δυνάμεις ή οτιδήποτε άλλο, για να πας μπροστά, για να κάνεις την καθημερινότητά του πολύ πολύ καλύτερη. Θέλει πολύ χρόνο ακόμα για να βελτιωθεί αυτό το οποίο εμείς λέμε δύσκολη καθημερινότητα στο Ηράκλειο, ή είναι κάτι, πιστεύετε, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ζητάω συγγνώμη για τη βραχνάδα, ή πιστεύετε ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμαστε, κύριε Βουρεξάκη? Ποια είναι η προσωπική σας η εκτίμηση? Όχι, εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει τα αναγκαία αρχικά βήματα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο. Όταν εννοώ πολύ χρόνο, εννοούμε 1-2 χρόνια, έτσι, για να μην λέμε τώρα μήνες, γιατί το χρόνο ο καθένας ο ερμηνεύει όπως θέλει. Και να αναφέρω αυτό που ξέρω καλύτερα, είναι το νερό, που πλέον φτάνουμε σε ένα... Έχουμε κάνει το 70%, των 80% των έργων, οπότε μέχρι το 2024 να τελειώσουν όλα αυτά τα έργα που γίνονται,
να μπορέσουμε να πάμε στα καινούργια δίκτυα, να τελειώσει πλέον αυτό το πράγμα. Έχουμε παλιά δίκτυα, έχουμε καινούργια δίκτυα, συνέχεια τομές στους δρόμους που καταστρέφουν. Και καταλαβαίνετε ότι όλους τους ενοχλεί τον κόσμο όταν κάνεις ένα έργο το οποίο κρατάει ένα, δύο, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες. Είναι σίγουρα κουραστικό, αλλά είναι αναγκαίο. Εγώ θεωρώ πλέον ότι με τις υποδομές που έχουν γίνει και με τα βήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, με μια καλή προσπάθεια και προγραμματισμό, η επόμενη δημοτική περίοδος θα πρέπει να έχει λύσει τα περισσότερα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα στο Ηράκλειο. Κύριε Βουρουτσάκη, ωραία, μισό λεπτό. Γιατί εσείς έχετε και αυτή την εξειδίκευση σε ό,τι έχει να κάνει αυτή την ώρα και την πολύτιμη εμπειρία αναφορικά με το νερό. Μέσα στο 2024 πιστεύετε ότι θα έχουν τελειώσει τα δίκτυα? Αυτό να κρατήσω ως πληροφορία. Ναι, μάλιστα. Ναι, κύριε, γίνονται τα δίκτυα. Και όχι μόνο τα δίκτυα, θα βάλουμε 48.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα. Ήδη τα βάλαμε τις βασιλιές και επιτέλους θα έχουμε λογαριασμό κάθε μήνα, όχι κάθε τρεις μήνες, κάθε έξι μήνες, γιατί αυτό είναι υπέρ του δημότη. Είναι να παρακολουθεί το υδρόμετρο, θα μπορεί κάθε δημότη να παρακολουθεί από το τηλέφωνο του το υδρόμετρο του, τι γράφει κάθε μέρα, αν έχει υπερκατανάλωση, να του δίνει σήμα. Είναι πολύ πολύ εξελιγμένα. Θα δείτε τη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Είναι πραγματικά, έχουμε κάνει ένα στις βασιλιές και ήδη το έχουμε διαπιστώσει εμείς. Ευχαριστημένοι είναι στις βασιλιές αυτή την ώρα μετά που πουλήθηκαν ενδεχόμενα πολλά προβλήματα, όχι ενδεχόμενα, μετά τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν. Όχι, το τελευταίο καιρό και εγώ το παρακολουθώ καθημερινά, γιατί ξέρετε, και για μένα οι βασιλιές ήταν ένα στόχος να δω πώς θα λειτουργήσουν τα νέα υδρόμετρα, το που αλλάξαμε, είναι πραγματικά αυτά που λένε ή είναι θεωρία και αυτό. Πράγματι όμως διαπιστώσαμε ότι οι λογαριασμοί είναι πάρα πολύ καλοί. Φανταστείτε ότι σε παλιά θέλαμε μια εβδομάδα για να μετρήσουμε τις βασιλιές, τώρα σε μια μέρα βλέπουμε όλα τα ρολόγια των βασιλιών και σε λίγο διάστημα θα βλέπουμε κάθε 5 λεπτά τα ρολόγια των βασιλιών, όλα τα ρολόγια θα μπορούμε να ενημερωνόμαστε τι γράφουνε. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο. 48.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα αφορούν το σύνολο του Δήμου. Ναι, ακριβώς όλο το Ηράκλειο. Μπορεί να, δηλαδή, να λείπουν 2.000-3.000 υδρόμετρα, ή ως 50.000 είναι τα υδρόμετρα. Η επέκταση με τα νέα ψηφιακά υδρόμετρα πηγαίνει και προς τα χωριά ή περιλαμβάνει μόνο την πόλη του? Όλο το Δήμο. Έχουμε βασιλείες. Ξεκινήσαμε βασιλείες, είμαστε Σύλλαμο, Φορτέτσα, προχωράμε στο Ατσαλένιο. Αφορά και ξέρετε, είναι και πιο εύκολο στα χωριά. Που επειδή είναι όλα μαζί τα σπίτια σε μικρό χώρο, είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσεις. Προχωράμε πάρα πολύ καλά όμως. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα, άλλο ένα πρόγραμμα καταφέραμε και μπήκαμε, γιατί αυτό θέλω να πω και στους δημότες, ότι πρέπει και η νέα δημοτική αρχή να προσπαθήσει. Τίποτα δεν δίνεται δωρεάν. Εδώ κυνηγείς, εμείς είχαμε κάνει μια πρόταση για 8 εκατομμύρια 20.000 υδρόμετρα. Απολύτως στην αρχή την κυνηγήσαμε, κάναμε ενστάσεις, το παλέψαμε, το κερδίσαμε και κερδίσαμε 8 εκατομμύρια. Και ξέρετε τι σημασία έχει, κυρία Δουλγεράκη, που το νιώθω κάθε μέρα. Όλα αυτά γίνανε με προγράμματα. Ο Ηρακλειώτης, όλα αυτά που λέμε, αλλαγή δικτύου ίδρυυσης, του βιολογικού, τα νέα υδρόμετρα, όλα αυτά έχουν γίνει με προγράμματα, δεν επιβαρύνουν ούτε ένα ευρώ τον Ηρακλειώτη. Μάλιστα. Είπατε ότι το 2024. Να το διευκρινίσω ή το λέω αυτό? Ναι. Παρακαλώ. Να το διευκρινίσω. Γιατί, παρακαλώ. Γιατί ένα μεγάλο αγκάθι για τα οικονομικά της ΔΕΙΑΗ είναι ένα δάνειο που πήρε το 1990-1993 η τότε Δημοτική Αρχή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αλλάξουμε το. Να γίνεται αλλαγή του δικτύου αποχέτευσης. 18 εκατομμύρια ευρώ ήταν. 6,5 δισεκατομμύρια δραχμές ήταν τότε, 18 εκατομμύρια. Αυτό το δάνειο έχει γίνει θηλιά στη ΔΕΙΑΗ. Έφτασε κοντά στα 100 εκατομμύρια, μετά το και το 20% το 2014, το 2015. Έγινε μια διακανονισμός τότε με τον κύριο Λαμπρόν, τον κύριο Δραγασάκη. Έπεσε 50 εκατομμύρια. Θέλω να πω, εμείς έχουμε δώσει 8 εκατομμύρια από το 2016 από τη ΔΕΙΑΗ, έχουμε δώσει αυτό το δάνειο. Καταλαβαίνετε με τα 8 εκατομμύρια αυτά. Τι θα μπορούσαμε να κάνει η ΔΕΙΑΗ μόνη της, χωρίς να περιμένει προγράμματα, χωρίς να επιβαρύνει τον κόσμο? Αυτό το λέω, γιατί είναι κάθε μέρα αυτή η θηλιά
του 1,250 το χρόνο που πληρώνουμε είναι πολύ δύσκολο για τη ΔΕΗ. 18 εκατομμύρια τα οποία ελήφθησαν πότε, 1000 πότε είπατε? Το 1990-1993, εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Και τα 18 εκατομμύρια γίνανε 100 εκατομμύρια. Κοντά στα 100 εκατομμύρια να φτάσει, αλλά μετά που κάναμε, και ξέρετε, και η νέα δημοτική αρχή, αυτό που θα πρέπει να διώξει πολιτικά είναι, συνολικά μου πληρώθηκε περίπου 16 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια από το 93 μέχρι το 16 και τα υπόλοιπα τα πληρώσαμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Η νέα δημοτική αρχή, όποιο και να είναι αυτή, θα πρέπει να επιδιώξει να πληρωθούν άλλα 2 εκατομμύρια που είναι τα 18, να μην χάσει το ελληνικό δημόσιο, αλλά μέχρι εκεί ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Εδώ τα κόκκινα δάνεια χαρίζονται τα κεφάλαια, χρειάζονται οι προσαυξήσεις να σταματήσει πέρα, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ δυσκολία. Ακόμα θέλουμε άλλα 16, θέλουμε ακόμα άλλα 43 χρόνια κοντά θέλουμε. Νομίζω το στείλετε το μήνυμα. Η νέα δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή και με αυτά τα οποία θα έχει στη διάθεσή της, ξέρει ότι θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Λύστε μου ακόμα μία απορία σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί με τη ροή του λόγου σας δίνετε συνεχώς πληροφορίες, πάτε παρακάτω, αλλά θέλω να πάρω μία διευκρίνηση ακόμα. Είπατε για τα δίκτυα του νερού ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Με τι σχεδιασμό μακροπρόθεσμο, κύριε Βουρεξάκη, δηλαδή δίκτυα που θα τα έχουμε τα επόμενα 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ή θα χρειαστεί άμεσα πάλι να ξαναλλαχτούν? Όχι, όχι, για να τελειώνουν και οι απώλειες του νερού. Μπράβο, ουσιαστικά με τα δίκτυα αυτά που έχουν προγραμματιστεί, είναι το εμβληματικό έργο το οποίο προχωράει 150 χιλιόμετρα, έχουν γίνει γύρω στα 80 χιλιόμετρα από τη στιγμή, 70-80 χιλιόμετρα. Είναι και οι Τουμπασταμπελιές, αυτή η πολύπαθη περιοχή, η οποία πραγματικά έχει ένα πολύ κακό δίκτυο, και ο εργολάβος πριν 2,5 χρόνια το παρέτησε το έργο και το ξεκινήσαμε. Το ξεκινάμε αυτό το μήνα, το αρχές του Οκτώβρη ξεκινάει. Με αυτό πίνουμε όλο το Ηράκλειο με καινούριο δίκτυο. Καταλάβατε, όλα δίκτυα συζητάμε αυτά που γίνανε το 1993 και μετά, είναι επιβεσμένα αλλά είναι καλά δίκτυα. Δεν είναι αυτά τα υδροσωλήνες. Άμα δείξω φωτογραφίες από το Μασταπά και τις άλλες περιοχές, δεν υπήρχαν σωλήνες. Αυτές είχαν διαβρωθεί με τον χρόνο. Καταλαβαίνετε, και το μισό νερό έπεφτε στο χώμα και το άλλο μισό πήγαινε στις πολυκατοικίες και στα σπίτια τα άλλα. Και δεν είχε πίεση προφανώς. Τελειώνουμε, κλείνουμε με αυτό. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικά κάθε χρόνο μικρά έργα. Και ξέρετε, αυτά είναι μικρά όμως, δεν είναι. Έτσι κλείνουμε όλο το σύνολο με νέο δίκτυο του αστικού Ηρακλείου και του σχεδίου πόλης. Για να φτιάξουν επιτέλους και αυτοί οι δρόμοι και οι τομές που γίνονται κάθε δύο και τρεις και λίγο, ζημιές, αλλαγές κλπ. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι και εσείς από τη δική σας την πλευρά δέχεστε συνεχώς τα δικά μας τα πειρά εξαιτίας αυτής της ταλαιπωρίας, κύριε Βουρεξάκη. Έχετε δίκιο, πέρα δυστυχώς είναι. Τι να κάνεις, είναι αναγκαία να γίνουν, αλλά τελειώντας θα πρέπει επιτέλους να γίνουν να φτιαχτούν οι δρόμοι, διότι δεν είναι η εικόνα του Ηρακλείου αυτή με τους δρόμους έτσι που έχουν γίνει. Γίνονται και τα έργα όλα αυτά που γίνονται, αλλά θα πρέπει αυτό να διορθωθεί. Δεν γίνεται. Ωραία. Δεν λοιπόν, τελειώνουμε. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά στα οποία έχετε κάτι άλλο που αναφερθεί τον κόσμο. Ναι. Να πω δύο λεπτάκια είναι. Θα πρέπει επιτέλους να ζητήσουμε χρήματα στο ταμείο, το πράσινο ταμείο, γιατί το Ηράκλειο πλέον ήταν η πρώτη πόλη σε αυτέρετα. Έχουν σχεδόν όλοι τακτοποιήσει. Εγώ το βλέπω σε ΔΕΗ που ζητάνε να τους συνδέσουμε, να τους βάλουμε αποχέτευση. Απ' το πράσινο ταμείο να διεκδικήσουμε λεφτά για να κάνουμε υποδομές. Υπάρχουν πολλές περιοχές, εγώ είμαι στον Αγιάννη Τηλοθέη, δεν έχουμε δίκτυο αποχέτευσης. Αυτά είναι μεγάλα. Στα ΤΕΗ πάνω δεν έχουν. Στα χωριά γύρω-γύρω δεν υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης, βιολογική. Όλα αυτά από το πράσινο ταμείο, τόσα λεφτά πριν από τις τακτοποιήσεις, να δίνουν για έργα υποδομής. Δεν λέω εγώ για άλλα πράγματα, αλλά υποδομής, ίδρυυση και αποχέτευση. Ωχ, τι ταραχτά ανοίγεται τώρα, το ξέρετε. Μα το ξέρετε, το ξέρετε τώρα. Ο κόσμος έρχεται και σου λέει, θέλω νερό μακριά, στη Βηλωτέη, εδώ, εκεί. Και σου λέει, έχω τακτοποιήσει, έχω πληρώσει 10-20 χιλιάδες ευρώ. Δεν γίνεται από εκεί πέρα το κράτος να μην δώσει. Μόνο ακριβώς που δεν έχει τα δέοντα, παρά το γεγονός ότι έχει χρυσοπληρώσει την νομιμοποίηση ή τακτοποίηση του ακίνητου του. Λοιπόν, κύριε Βουρεξάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ωραία, είναι, αλλά. Το ξέρω, το ξέρω. Είναι πολλά τα θέματα.
χρονικό σχέδιο. Νομίζω ότι. Είναι το 85 ήταν το τελευταίο. Είναι πολλά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι, κύριε Βουρεξάκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.